Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα σήμερα, το οποίο ξέρω, το έχουμε ξανασυζητήσει. Για τοξική οικογένεια, τοξικούς γονείς, παρεμβατικούς γονείς και γονεοποιημένα παιδιά. Είναι όμως μία μάστιγα. Τις τελευταίες μέρες κάτσα και απάντησα πάρα πολλά email. Και το δεύτερο θέμα, το οποίο έρχεται μετά από τις ερωτικές σχέσεις, μετά από τα προβλήματα ερωτικών σχέσεων, είναι τα προβλήματα με τοξικούς γονείς. Με μανάδες που θεωρούν τα παιδιά τους προέκταση του εαυτού τους, πατεράδες που θεωρούν τα παιδιά τους το ίδιο και το πιο τραγικό απ' όλα, μιλάμε για παιδιά στη μέση ηλικία, παιδιά 30, 40, 50 ετών, τα οποία ακόμη δεν έχουν αρχίσει ουσιαστικά να ζουν τη δική τους ζωή, επειδή αποτελούν εξάρτημα της ζωής του γονιού τους. Θα διαβάσω ενδεικτικά ένα mail από τα πολλά που έχω λάβει, και θα σχολιάσω για όλα. Θέκλα μας καλησπέρα, λέει φίλη. Έχει βάλει ως τίτλο «Πώς αντιμετωπίζεται η τοξική οικογένεια». Εγώ θα έλεγα «Η γονιοποίηση πώς αντιμετωπίζεται». Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Αν και έχω κάνει αρκετή ψυχοθεραπεία, δηλαδή εννοώ πολλά χρόνια, και η σχέση που έχω με τη θεραπεύτρια μου είναι, θεωρώ, άριστη, παρόλα αυτά, αντιμετωπίζω ακόμη ζητήματα. Συνήθως μπλέκω με άντρες νάρκισσους. Θέλω να σου πω όμως ότι το να σε ακούω καθημερινά, παράλληλα πάντα με την ψυχοθεραπεία μου και να ακούω ξανά και ξανά όλα όσα μας συμβουλεύεις, με βοηθάει περισσότερο να εμπεδώσω ποιο είναι το καλό για μένα και να προλάβω στο μέλλον κακοτοπιές πριν τις βιώσω και αρρωστήσω ψυχικά. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμα, από τον τρόπο που προστατεύεις και κρατάς αμόλυντη την κοινότητα μας, μέχρι και τα αστεία που μας λες, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Παρακαλώ. Σου γράφω όμως για κάτι άλλο σήμερα. Έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες στο κανάλι μας για πολύ τοξικούς γονείς και δεν θέλω να σε κουράσω με πολλές λεπτομέρειες για άλλη μία. Χοντρικά, ο μπαμπάς κλασικός μεγαλομανής, ίσως νάρκισσος, ο οποίος μας μεγάλωσε με πολύ αυστηρότητα και μας έβλεπε σαν προέκταση του εαυτού του. Η μητέρα μου, από την άλλη, από τη γέννησή μου, με κάνει να νιώθω ένοχη για το πρόβλημα υγείας που της εμφανίστηκε κατά τους τελευταίους μήνες της κοίησης και την υγεία της που επιβαρύνθηκε από την απόφαση της να μην με ρίξει. Αυτά που διαβάζω είναι άκρος κακοποιητικά, άκρος παράλογα, άκρος ψυχοπαθή. Να κατηγορεί η μάνα την κόρη της για το πρόβλημα υγείας που έπαθε στους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης και για το ότι η υγεία της επιβαρύνθηκε επειδή αποφάσισε η ίδια να μην ρίξει το παιδί της. Ας σε έριχνε καλύτερα παρά να σου τα λέει αυτά. Απαράδεκτα. Αρρωστημένα, τερατώδη. Η ψυχολόγος μου λέει ότι η μητέρα μου σε ψυχολογικό επίπεδο νομίζει ότι είμαστε το ίδιο πρόσωπο, λες και δεν έχω βγει από την κοιλιά της. Και πολλές φορές το νιώθω και εγώ ότι είναι έτσι. Είστε enmeshed. Η λέξη enmeshed στα αγγλικά σημαίνει πολύ στενά περιπλεγμένες. Αρρωστημένα περιπλεγμένες. Ταύτιση αρρωστημένη. Η σχέση μου με τον πατέρα μου, παραδόξως, ήταν πάντα πιο καλή από ότι με τη μητέρα μου. Η μητέρα μου είναι χρόνια δυσθυμική. Όταν λες τη λέξη δυσθυμική, εννοείς σε χρόνια καταθλιπτική φάση. Εντελώς δραματική. Δραματικός ή ιστριονικός είναι αυτός που τα μεγαλοποιεί όλα και συνεχώς κλαίει και κλαίγεται. Τοξική. Χρησιμοποιεί τα προβλήματα υγείας της για να είναι το επίκεντρο της προσοχής όλων. Χειριστική δηλαδή και τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Έχετε ακούσει καμιά φορά τον όρο δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας, ότι κάποιοι θέλουν να είναι άρρωστοι επειδή τους αρέσει η προσοχή που παίρνουν όταν είναι ασθενείς, το δευτερογενές όφελος που έρχεται από την ασθένεια. Η μητέρα μου είναι χρόνια δυσθυμική, εντελώς δραματική, τοξική. Χρησιμοποιεί τα προβλήματα υγείας της για να είναι το επίκεντρο της προσοχής όλων, τα οποία, τα προβλήματα υγείας δηλαδή, μας τα θυμίζει πολλές φορές την ημέρα και τα τελευταία χρόνια ζει μόνη της, αφού με τον πατέρα μου χώρισαν. Ο πατέρας σου τη χώρισε και εσύ χάσεις. Εσύ γιατί δεν τη χωρίζεις να σε χάσεις ή δεν αξίζεις να ζεις, μάλλον δεν. Και οι δύο μου γονείς νομίζουν ότι είμαι ένα υπεράνθρωπο ρομπότ. Δεν αντέχουν να με βλέπουν λυπημένη ή αδύναμη.
Η δε μαμά μου, επίσης σύμφωνα με τον ψυχολόγο μου, θεωρεί ότι από τότε που έχασε τον μπαμπά μου σύζυγο, ο σύζυγο, σύζυγος, σύντροφος και όλα τα συμπαραμαρτούντα είμαι εγώ. Και φταίς. Και φταίς και φταίς που εξακολουθείς να είσαι. Κακός. Κακός το δέχεσαι. Με άπειρο κόπο όλα αυτά τα χρόνια έχω οριοθετήσει τη ζωή μου μακριά τους. Δεν τα κατάφερες όμως. Τα χρόνια από το χωρισμό τους που έμενα μόνη μου στο πατρικό με τη μάνα μου και μέχρι να σταθώ στα πόδια μου οικονομικά για να μείνω μόνη μου ήταν η πιο μαρτυρική περίοδος της ζωής μου και δεν μπορώ ούτε να τη θυμάμαι. Κάπου τότε με αφορμή κάποιες φοβίες που μου είχε αφήσει ένα ατύχημα όταν ήμουν παιδί ξεκίνησα ψυχοθεραπεία. Στο σήμερα. Με δυσκολία προσπαθώ οι γονείς μου να καταλαβαίνουν πού τελειώνουν εκείνοι και πού αρχίζω εγώ ως ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν είναι οι γονείς σου που πρέπει να καταλάβουν πού τελειώνουν εκείνοι και πού αρχίζεις εσύ ως ξεχωριστός άνθρωπος. Είναι δική σου ευθύνη να καταλάβεις πού τελειώνουν οι γονείς σου και πού αρχίζεις εσύ ως ξεχωριστός άνθρωπος. Δεν είσαι πλέον έμβριο, δεν είσαι πλέον νεογέννητο, δεν είσαι πλέον βρέφος, δεν είσαι πλέον ανήλικο. Ψυχοσυναισθηματικά και νομικά παιδί το οποίο εξαρτάται από αυτούς. Εσύ πρέπει να καταλάβεις πού αρχίζεις εσύ και πού τελειώνουν οι γονείς σου. Ο μπαμπάς μου έχει δεχτεί τα όρια μου, σπάνια πια συγκρόμαστε και όταν θα συμβεί αυτό θα μιλήσουμε οριζόντια ως ενήλικοι. Η μητέρα μου όμως, παρά το γεγονός ότι έχω πολύ αυστηρό πρόγραμμα απέναντί της για το πότε θα τη δω και πόσο συχνά θα μιλήσουμε, στο λίγο αυτό χρόνο που της διαθέτω, καταφέρνει να με κάνει σχεδόν συχνά έξω φρενών, λες και δεν έχω περάσει ποτέ την πόρτα του ψυχολόγου. Οι αφορμές είναι πάντα γελίες. Στα περισσότερα δεν απαντάω και δεν με νοιάζει και πολύ. Όταν όμως το παρακάνει και παθαίνει παράκρουση και μου επιτίθεται, ακούει τα σχολιάνα της. Είναι φυσιολογικό όταν παθαίνει παράκρουση και να σου επιτίθεται εσύ να αντιδράς και να ακούει η μάνα σου τα σχολιάνα της. Αλλά προφανώς νιώθεις ενοχές μετά. Και αυτό σε κάνει να είσαι ακόμη πιο ευνοϊκή απέναντί της. Γιατί όμως με αυτό. Εγώ έχω χαλαστεί πραγματικά και εκείνη δεν παίρνει κανένα μάθημα την άλλη φορά που θα θέλει να πετάξει το δηλητηριό της να μην το κάνει. Αναρωτιέμαι τι έχει αλλάξει από όταν είχα γράψει σε μια έκθεση του Δημοτικού ότι η μαμά μου με κατηγορεί για το ποτήρι που έσπασε μόνη της στην κουζίνα με σήμερα που ενώ είχαμε δώσει καθορισμένη ώρα ραντεβού και δεν ήταν έτοιμη. Με κατηγόρησε ότι εγώ φταίω που δεν την πήρα τηλέφωνο όταν βγήκα από το σπίτι μου να της πω ότι έχω ξεκινήσει. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Τίποτα δεν έχει αλλάξει γιατί εξακολουθείς να θεωρείς πως πρέπει να έχεις σχέση μαζί της. Με τη μάνα σου πρέπει να πας no contact. Διαφορετικά θα πεθάνεις εσύ πριν από αυτή. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Θα είχα καιρό τώρα κόψει απολύτως σχέσεις μαζί της. Αλλά η υγεία της είναι αρκετά επιβαρημένη και τα σπίτια μας είναι πολύ κοντά. Οπότε δεν μου πάει η καρδιά να το κάνω. Αφού δεν σου πάει η καρδιά να το κάνεις, κάτσε εκεί να τα αντέχεις και μη μου γράφεις εμένα μέρη. Σοβαρά τώρα, ξυπνήστε κόρες. Ξυπνήστε ή. Ξυπνήστε άνθρωποι. Δεν γίνεται να είσαι 30, 40, 50 χρόνια και να μη σου πάει η καρδιά. Να κόψεις επαφή με τον άνθρωπο ο οποίος όλη σου τη ζωή σε κακοποιεί. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Να ξέρω ότι είναι δίπλα μου, έχει ανάγκη και εγώ κάθομαι σπίτι μου. Πρώτα απ' όλα γιατί πήγες να μείνεις δίπλα της, πρώτα. Και με μπορεί να είναι τόσα πολλά. Τι να κάνω, Θεκλά μου, δεν αντέχω άλλο να με πηγαίνει πίσω αυτή η κατάσταση. Να σηκωθείς να φύγεις μακριά, να πας να μείνεις 2 ώρες μακριά όπως ήρθα εγώ να μείνω 2 ώρες μακριά. Με τους προβληματικότητους αυτούς πάμε no contact. Δεν πρέπει να... Θεωρούμε τον εαυτό μας εμείς ήδη παντοδύναμο ρομπότ, να υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες μας και να θεωρούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να έχουμε λίγη επαφή. Low contact το λένε. Low contact με τόσο προβληματικά άτομα και να μην διαλυθούμε. Μαζοχιστικό εντελώς, τα κυπριακά λέμε, η αίγα πάει και τρίβεται, πας του βουσκού τη βέργα. Το κατσίκι λέει, η αίγα, τρίβεται πάνω στη βέργα του βουσκού που είναι με αυτήν. Το ξύλο που κρατάει ο βοσκός με το οποίο χτυπάει τη βέργα. Τι να κάνω, Θέκλα μου, δεν αντέχω άλλο να με πηγαίνει πίσω αυτή η κατάσταση. Αν μη τι άλλο, από το να γράφω αυτή τη στιγμή email σε σένα και να σου χαλάω τον πολύτιμο χρόνο, θα μπορούσα να είμαι έξω και να ζω τη σημερινή μέρα που δεν θα ξαναερθεί με πολύ σεβασμό. Λοιπόν. Όταν
οι γονείς μας είναι νάρκισσοι, όταν οι γονείς μας είναι ανορίωτοι, όταν οι γονείς μας δεν έχουν την πνευματικότητα να κατανοήσουν ότι άλλο αυτοί και άλλο εμείς, όταν οι γονείς μας σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας μας έχουν επιδείξει, μας έχουν αποδείξει και μας έχουν επιδείξει κιόλας ψυχολογικά, ελπίζω μόνο. Μας έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν να μας σεβαστούν. Μας έχουν αποδείξει ότι μας χρησιμοποιούν ως αποδιοπομπαίο τράγο. Μας έχουν αποδείξει ότι έχουν εξαιρετικά κακή εικόνα για εμάς. Μας έχουν αποδείξει ότι στηρίζονται πάνω μας για να βγάζουν τον οχετό της στενοχώριας και των αρνητικών συναισθημάτων που νιώθουν μέσα τους και που ήδη ως νάρκισσοι δεν θέλουν να διεργαστούν και μας χρησιμοποιούν ως κάδους σκουπιδιών και ως τοίχο πάνω στον οποίο ρίχνουν αυγά, τότε πάμε no contact, όχι low contact. Το low contact είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν είμαστε γονιοποιημένα παιδιά, όταν οι σχέσεις μας είναι enmeshed, είναι τόσο περιπλεγμένες και όταν η επαφή μας με αυτούς τους γονείς μας προκαλεί ξεσπάσματα θυμού. Μας προκαλεί τα λεγόμενα temper tantrums, αυτό που περιγράφεις. Τα temper tantrums μας πάνε χρόνια πίσω, γιατί... Επειδή όπως πολύ ορθά έχεις παρατηρήσει, εσύ θυμώνεις τις λες κάμποσα, ανεβάζεις τον τόνο της φωνής σου, γίνεσαι επιθετική λεκτικά, εκείνη δεν καταλαβαίνει τίποτα απολύτως. Εσύ μετά νιώθεις άσχημα ότι τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία, τόσα χρόνια προσπάθεια και πάλι δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Νιώθεις μειονεκτικά, νιώθεις ενοχικά, οπότε αυτή παίρνει περισσότερο θάρρος και την επόμενη φορά θα έρθει και θα σε ξαναπαυτώσει ακόμη χειρότερα. Το low contact δεν είναι λύση όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιου είδους γονείς. Αναφέρεις ότι στην οικογένεια υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι η κισιταπίρ με τη μάνα σου. Η κισιταπίρ στα τουρκικά σημαίνει η ίδια ακριβώς. Εσύ πρέπει να καταλάβεις ότι άλλο η μάνα σου, άλλο εσύ. Στον εαυτό σου πρέπει να βάλεις όρια, όχι στη μάνα σου. Η γνώμη μου είναι ότι με τη μάνα σου πρέπει να πας no contact. Αυτή είναι η γνώμη, εφόσον τη ζητάς. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις, να το πάρεις απόφαση ότι η μάνα σου είναι έτσι όπως είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να αλλάξει. Και δεν μπορείς να την αλλάξεις εσύ. Και δεν έχεις καμία απολύτως υποχρέωση και ευθύνη απέναντί της. Εκείνη έχει ευθύνη και υποχρέωση που σε γέννησε και είχε ευθύνη και υποχρέωση μέχρι να ενηλικιωθείς και νομικά και ψυχοσυναισθηματικά να σε μεγαλώσει ορθά, με σεβασμό, αγάπη, εκτίμηση και να σε αφήσει να είσαι παιδί και να παίξει εκείνη το ρόλο της μάνας. Δεν τα έκανε όλα αυτά. Δεν τα έκανε όλα. Είναι καταπτυστέα που δεν τα κάνει όλα αυτά. Κατάπτυστη. Έχει κάνει σοβαρότατα λάθη μαζί σου. Εσύ όμως τι κάνεις? Πας κάνεις ένα σωρό ψυχοθεραπεία, παρακολουθείς τα βίντεο εδώ πέρα, ανησυχείς κιόλας μήπως έχεις εθιστεί από τα βίντεο. Όχι, δεν έχεις εθιστεί από τα βίντεο. Δεν ακούς τι σου λέω. Α, δεν ακούς τι λέω. Λέω contact. Το έχω ακούσει από πολλούς. Μια άλλη κοπέλα μου γράφει κατεβατά και μου έχει στείλει και κάτι βίντεο. Στο οποίο καταγράφει την απερίγραπτη συμπεριφορά της μητρός σου. Και της λέω, no contact. Δεν πρέπει να είσαι σε επαφή. Είσαι ενήλικας. Φύγε. Μα όχι, θα αλλάξει. Μα φταίω κι εγώ. Μα έχω υποχρέωση. Μα είναι ο γονιός μου. Θα σας πεθάνουν. Θα σας πεθάνουν. Αυτά τα παράσιτα τρέφονται από τη δικιά σας ενέργεια. Και τρέφονται από τη δικιά σας ζωή, σας τρώνε τα χρόνια σας. Και απευθύνουμε τώρα σε μία που ξέρει ποια είναι. Δεν είναι αυτή που στείλει την επιστολή. Η οποία μένει στον κάτω όροφο και άλλη μένει στον πάνω όροφο. Και αρρωστάει από κάτω η νεαρή. Αρρωστάει. Αυτοάνωσο το ένα, αυτοάνωσο το άλλο, ιστορίες κακά και της λέω φύγε.
Φύγε, άφησε τη. Φύγε, φύγε. Όχι, μα δεν γίνεται, μα όχι, δεν το ένα, δεν το άλλο, ενώ στην πραγματικότητα είναι φουλ γονιοποιημένη. Φουλ γονιοποιημένη. Τη φροντίζει. Και πρόσφατα, αυτή ξέρει ποια είναι, είχε μια βελτίωση με την υγεία της και λέω μπράβο, μπράβο, χάρηκα πάρα πολύ, φίλη μου είναι, δεν είναι ούτε θεραπευόμενη, ούτε... Δεν πέρασε μια εβδομάδα και δεν αρρώστησε η μάνα της και δεν έπεσε στο κρεβάτι και δεν έπαθε κρυσάρα κατάθλιψης και έτρεχε αυτή που μόλις είχε μια ύφεση από το αυτοάνωσο να της φέρει γιατρούς, φάρμακα, ιστορίες, κακά και να τη ρωτώ πώς είσαι και να μου λέει πάμε καλύτερα. Αλλά της λέω και πάτε καλύτερα, βρήκες άντρα. Όχι, μου λέει η μαμά, πάει καλύτερα. Συνέλθετε, ξυπνήστε. Θα σας μιλήσω και πιο προσωπικά. Είμαι 47 χρονών. Είχα αρχίσει να επαναστατώ από τα 7. Δηλαδή από τα 7 μου είχα αρχίσει να καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε κακοποίηση στην οικογένεια στην οποία μεγάλω. Την πραγματική μου επανάσταση την έκανα στα 26 μου. Ενώ του να, κόψω, να φύγω, να χωρίσω από τον πρώτο μου σύζυγο, να χωρίσω από την εκκλησία, να χωρίσω από το περιβάλλον. Όμως μέχρι πρόσφατα ζούσα και εγώ μέσα στην ψευδέστηση του low contact. Ότι όταν έχεις ξεκαθαρίσει τη θέση σου και όταν έχεις εξηγηθεί, μπορείς να έχεις λίγες επαφές και μετρημένες, μια-δυο φορές το χρόνο, να μιλάς στο τηλέφωνο αραιά και πού, και εσύ θα είσαι καλά. Όχι, δεν ήμουν καλά. Είναι κοροϊδία του εαυτού μας. Γιατί σκεφτείτε, θέλω έτσι να κάνουμε μια παρομοίωση φοβιστική, αλλά να την κάνουμε. Σκεφτείτε ότι τώρα αυτές τις μέρες το κέντρο της επικαιρότητας είναι το κοριτσάκι το οποίο έχει βιαστεί επανειλημμένος από ενήλικες. Σκεφτείτε αυτό το κοριτσάκι, να του πούμε ότι ξέρεις, θα πας στο ψυχολόγο, θα κάνεις ψυχοθεραπεία πολύ, θα ψυχοθεραπευτείς, αλλά θα μιλάς μια φορά την εβδομάδα στο τηλέφωνο με τους παιδοβιαστές σου. Θα συναντιέσαι μαζί τους μια φορά το μήνα. Αλλά επειδή θα είναι low contact, δεν θα χαλιέσαι. Επειδή θα είναι χαμηλή επαφή, θα αντέξεις. Θα τους βάζεις όρια. Όχι. Οι βιαστές ψυχών, όπως και οι βιαστές σωμάτων, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι για να έρχονται τα θύματα τους όταν προσπαθούν να υποθεραπευτούν σε επαφή μαζί τους. Και το low contact, δηλαδή το να έχουμε αραιά και που επαφή και καλά με όρια, μπορεί συνεχώς να μας ισοπεδώνει, συνεχώς να μας ρίχνει ψυχικά και συναισθηματικά στα τάρταρα και να μας παίρνει συνέχεια πίσω. Έχουμε μια πληγή, ένα τραύμα, πάμε στη ψυχοθεραπεία, κάνουμε ψυχοεκπαίδευση, προσπαθούμε να λιάσουμε το τραύμα μας, μας το ράβει ο ψυχολόγος μας, ο ψυχοθεραπευτής μας το τραύμα, μας βάζει φάρμακα, βάζει επιδέσμους και πάμε εμείς μια φορά τη βδομάδα και μια φορά το μήνα, όταν έχουμε τη χαμηλή επαφή με τον νάρκισσο κακοποιητικό γονέα και πάμε και τρίβουμε το τραύμα μας έτσι πάνω στο τσιμέντο. Αλλά δεν γίνεται κάθε μέρα. Και ο κακοποιητής πρέπει να καταλάβει απόρρια. Όχι, εσύ πρέπει να καταλάβεις απόρρια. Εσύ πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου από την επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοποιητικοί προς εσένα. Και τι είναι το πιο κακοποιητικό από όλα αυτά? Τι είναι? Η γνώμη που έχουν για μας. Εσύ φταίς που εγώ έσπασα το ποτήρι στην κουζίνα. Εσύ φταίς που εγώ δεν είμαι καλά. Εσύ φταίς για το ένα, φταίς για το άλλο. Ούτε με τις χαρές μας μπορούν να χαρούν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε να λυπηθούν ουσιαστικά με τις λύπες μας. Είναι τόσο εγωκεντρικοί, είναι τόσο, πώς θα το χαρακτηρίσω, τερατώδεις άνθρωποι, με τίποτα γονεϊκοί. Οπότε πρέπει να αποφεύγουμε κάθε επαφή μαζί τους. Και ας μας λένε, μα δεν ντρέπεσαι, μα δεν σέβεσαι τους γονείς σου, μα είναι κρίμα οι γονείς σου, μα είναι μεγάλη ηλικία οι γονείς σου, μα κατάλαβαν τα λάθη τους οι γονείς σου. Ξέρετε πώς οι γονείς έχουν καταλάβει τα λάθη τους και με ένα βλέμμα τα επαναλαμβάνουν όλα. Και με μια ειρωνία τα επαναφέρουν όλα. Και με μια κατάκριση και επίκριση και με ένα αστείο και καλά μας ξαναπληγώνουν ξανά από την αρχή. Επιλέξτε να ζήσετε τη δική σας ζωή. Όχι τη ζωή των γονιών σας. Το βίντεο αυτό δεν το κάνω για να το ακούσουν γονείς οι οποίοι παρεμβαίνουν στη ζωή των παιδιών τους.
Το βίντεο αυτό δεν το κάνω για να το ακούσουν οι γονείς που θεωρούν τα ενήλικα παιδιά τους είναι προέκταση του εαυτού τους. Το βίντεο αυτό το κάνω για να το ακούσουν τα ενήλικα γονιοποιημένα παιδιά για να καταλάβουν επιτέλους ότι είναι στο χέρι τους να κόψουν κάθε επαφή με τους κακοποιητές τους και ότι αυτοί φταίνε που δεν κόβουν επαφή. Και στη ψυχοθεραπεία που πάτε αυτά να δουλέψετε. Τις ενοχές που νιώθετε μην τυχόν και πείτε κάτι αρνητικό για τη μάνα σας και τον πατέρα σας. Τις ενοχές που νιώθετε αν δεν τρέχετε κάθε τρεις και λίγο να τους κάνετε τα παλαβά χατήρια. Τις ενοχές που νιώθετε αν θα πει γειτόνισσα και μία και άλλη κυφιά. Και ο ένας και ο άλλος ότι εσείς έχετε παραμελήσει το γονιό σας που είναι γέρος και είναι σε ανάγκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα σας θάψουν στο τέλος. Σοβαρά μιλάω, ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Ο κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Ο κάθε ενήλικας είναι υπεύθυνος να φροντίσει τον εαυτό του. Είσαι ενήλικας, είσαι 25, 30, 40, 45 χρονών, 50, 60, είσαι υπεύθυνος να φροντίσεις το δικό σου εαυτό. Ας τη μάνα σου να φροντίσει το δικό της εαυτό. Και θα βρει τρόπο να φροντίσει, γιατί αυτά τα παράσιτα πάντοτε επιβιώνουν. Εσείς θα πεθάνετε, εμείς θα πεθάνουμε πριν την ώρα μας. Πραγματικά θέλω να είναι ένα βίντεο αυτό το οποίο να ξυπνήσει. Έρχονται αυτοάνοσα, σοβαρές ασθένειες, χρόνιες, ιστορίες, κακά, το σώμα φωνάζει, το σώμα βοά και εμείς εκεί, ατού ο Γαβρίλης. Είναι οι γονείς μου, είναι σε ανάγκη, τους οριοθετώ. Δεν απαντώ πάντα το τηλέφωνο, δεν τους βλέπω πολύ συχνά. Ναι, ακόμη και το low contact μπορεί να είναι 100% κακοποιητικό. Άρα τα γονιοποιημένα παιδιά χρειάζονται να οριοθετήσουν τους εαυτούς τους και να καταπολεμήσουν τις τύψεις που νιώθουν όταν δεν τρέχουν και δεν σπέβδουν να ικανοποιήσουν τα τερτύπια του γονιού, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι τα παιδιά του είναι ενήλικα και έχω ξεχωριστή ζωή από αυτόν, του γονιού που δεν σεβάστηκε τα παιδιά του ποτέ. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι γονείς. Θα ήθελα στα σχόλια να διαβάσω παρόμοιες εμπειρίες που ίσως έχετε και ιστορίες επιτυχίας. Ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι κατάφεραν να κόψουν τους δεσμούς και κατάφεραν να σταματήσουν να νιώθουν ενοχές όταν δεν πάνε να επισκεφτούν τους γονείς τους οι οποίοι είναι τέτοιου είδους και όταν κόβουν επαφή. Δεν σημαίνει ότι δεν τους αγαπάς. Σημαίνει ότι αρχίζεις επιτέλους να αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους γονείς μας. Δεν μπορούμε να ψυχοθεραπεύσουμε τους γονείς μας, ακόμη και οι ψυχολόγοι εμείς ήδη να είμαστε. Δεν μπορούμε. Το μόνο που μπορούμε είναι να αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και οπωσδήποτε να μην πράξουμε το ίδιο προς τα δικά μας παιδιά, να αποκτήσουμε παιδιά. Αλλά προσέξτε, φανταστείτε, μπορεί ένα άτομο, ένα πρόσωπο, το οποίο είναι τόσο πολύ εξαρτημένο από τον κακοποιητικό γονέα του, να γίνει ο ίδιος ορθός γονιός. Γίνεται. Έχει χώρο, έχει ενέργεια για να γίνει γονιός σε δικά του παιδιά. Όσοι είναι γονείς παιδιών και είναι γονιοποιημένοι με τους δικούς τους γονείς, είναι κακοί γονείς των παιδιών τους. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά τα οποία είναι γονιοποιημένα, δεν κάνουν δικά τους παιδιά. Μπλέκουν συνεχώς με νάρκες τους, μπλέκουν συνεχώς με προβληματικές καταστάσεις, αποφεύγουν να κάνουν δικά τους παιδιά, γιατί ξέρουν ότι έχουν παιδιά. Έχουν τη μάνα τους που είναι ένα μεγάλο μωρό, το οποίο νταντεύουν για όσο χρόνια ζουν στη γη. Είσαι 50 χρόνων, νταντεύεις τη μάνα σου 50 χρόνια. Συγχαρητήρια. Εσύ να βάλεις όρια. Δεν περιμένουμε από τον άρχη σου να βάλει όρια. Εμείς βάζουμε όρια. Με πολύ αγάπη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Είμαι αυστηρή σήμερα, το ξέρω, αλλά είμαι αυστηρή για να τα ακούω κι εγώ.